Η ίδια η φύση τελικά αποκατέστησε τη στατικότητα του μιναρέτου τεμένου στις Λόντζιας, καθώς όπως μας περιγράφει ο εργολάβος που ξεκίνησε ήδη τις εργασίες για την αποκατάστασή του, η κλίση που είχε πάρει αρχικά με τον πρώτο μεγάλο σεισμό επανήλθε στα ίσα της με τον δεύτερο μεγάλο. Ο κύριος Λούσιος μας εξηγεί ότι οι παρεμβάσεις των Ιταλών στο μνημείο ήταν σωστικές επί της ουσίας και ότι η επένδυση με μπετόν εσωτερικά του μιναρέ απέτρεψε την κατάρρευσή του, εκτιμώντας ότι τελικά δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στατικότητας. Όλα όμως θα διευκρινιστούν εφόσον ολοκληρωθεί και η σκαλοσιά που θα φτάσει με ειδικές κατασκευές και μεθόδους μέχρι και την κορυφή, οπότε και θα υπάρχει σαφής εικόνα της ζημιάς και θα μπορεί να σχεδιαστεί η αποκατάστασή του. Κύριε Λούσιο, καλώς ήρθατε. Γεια σας, γεια σας. Αναλάβατε ένα από τα πιο σημαντικά έργα αναστήλωσης για το νησί της Κόμη μετά τον σεισμό, αυτό ξεκινώντας από τον Μιναρέ. Καταρχήν την εκτίμηση σας θέλουμε, μιας και είστε ειδικός, σε τι κατάσταση βρίσκεται και πώς θα προχωρήσετε με τις εργασίες. Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τώρα σε τι κατάσταση βρίσκεται. Πρέπει, ο Μιναρές, πρέπει να ανεβούμε ψηλά. Άρα δηλαδή τώρα μπαίνει σκαλοσιά. Ναι, τώρα περιγράψουμε τις εργασίες με τις οποίες ξεκινάτε και πώς αυτές θα προστατέψουν κυρίως το μνημείο. Η σκαλοσιά θα γίνει σε δύο τμήματα. Είναι ένα πατάρι που θα γίνει στα 1260 και από τα 1260 και πάνω θα είναι ένα άλλο είδος σκαλοσιάς πτυσσόμενης που θα φτάσει στην κορφή του Μιναρέ. Όταν τελειώσουμε τη σκαλοσιά θα έχουμε τη δυνατότητα να τον επισκεφτούμε εσωτερικά και να δούμε τι ζημιά έχει, εάν έχει και αν μπορεί να επιδιορθωθεί. Σε ό,τι αφορά αυτό, το πρώτο μέρος, το πρώτο τμήμα, αυτό που ουσιαστικά υπέστη και τη μεγαλύτερη ζημιά. Εκεί μέχρι και την έναρξη της περίοδου πιστεύετε ότι θα έχουμε καταφέρει τουλάχιστον να αποκαταστήσουμε την στατικότητά του? Δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα. Πρέπει πάμε βήμα-βήμα, έτσι. Πάμε βήμα-βήμα, πρέπει να δούμε τι συμβαίνει και ανάλογα θα προχωρήσουμε και θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Είναι εξειδικευμένη η δουλειά αυτή, έτσι δεν είναι, κύριε Λούσιο? Ναι. Η ειδική σας εταιρεία φαντάζομαι ότι έχετε τις απαραίτητες επιστοποιήσεις για αυτές τις... Έτσι ακριβώς. Και φαντάζομαι τι γραφειοκρατία θα υπάρχει για να καταφέρετε και με την αρχαιολογία να εγκριθεί η μελέτη σας. Μεγάλη γραφειοκρατία, χρειάζονται ειδικά ISO για τις καλωσίες αυτές. Είναι μια εξεζητημένη εργασία γενικότερα. Τι κοστοβόρα φαντάζομαι. Προφανώς. Λεφτά υπάρχουν, πρόεδρε? Λεφτά δεν υπάρχουν, γιατί έχουμε ζημιές. Από τα δύο τζαμιά τα έσοδα έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Αλλά επειδή αυτό είναι αναγκαίο κακό, πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Πρέπει να γίνει παντούς. Στατικά, από ό,τι είμαι βεβαίως ο μηχανικός, ο Μιναρές δεν έχει τίποτα. Είναι και αν τραβήξεις, έχει επανέλθει. Είχε μία κλίση. Σωστά. Και έχει επανέλθει. Πώς έτσι, αυτογιάθηκε. Ναι. Μπορεί λοιπόν, και να γίνεται. Θα ρωτήσω τον ειδικό να μας πει. Μπορεί να συμβεί αυτό σε τέτοιου είδους χτίσματα που είναι. Προσέξτε. Κοιτάξτε τι γίνεται. Αλλιώς κατασκευασμένα. Η μετακίνηση που έγινε είναι πάρα πολύ μικρή και με τον τελευταίο σεισμό. Πήγε στη θέση του. Ναι, σχεδόν πήγε στη θέση του. Άρα οι μικρές σεισμικές δονήσεις που ακολούθησαν τον μεγάλο που τον μετακίνησε. Βοήθησε την... Βοήθησε, να πάει κάπως να πάει στη θέση του. Είναι βέβαια παλιά κτίσματα αυτά, τα οποία έχουν χτιστεί με έναν τρόπο ο οποίος είναι χωρίς σίδερα, χωρίς υποδομές. Όχι, δεν είναι έτσι. Σε αυτό έχουν παρέμβει οι Ιταλοί και έχουν επενδύσει εσωτερικά το Μιναρέ με μπετόν. Α, μάλιστα. Γι' αυτό το λόγο δεν έπεσε αυτό. Γι' αυτό δεν έπεσε. Ναι. Είναι ενισχυμένος δηλαδή. Άρα έχει γίνει σοβαρό σωστικό έργο τότε. Αυτό. Και ελπίζουμε να επανέλθει βέβαια στην προτέρα κατάσταση, βεβαίως, πρόεδρε. Βεβαίως. Μέσα τι γίνεται τώρα? Μέσα και από μέσα πού? Κάνουμε εργασίες, μαζεύουμε όλα αυτά τα... Ας το πούμε μπάζα. Τα μαζεύουμε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε επέμβαση ακόμα. Δεν έχουμε πάρει την άδεια. Μάλιστα. Μόλις πάρουμε την άδεια, θα γίνει επέμβαση άμεσα. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Να είστε καλά, κύριε Ρούσο. Ευχαριστώ πολύ. Καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.